Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 26 Μαΐου και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Χωρίς λεωφορεία για 4 ώρες η Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό. Σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένταση χημικά και ρήψη χειροβομβίδων πρώτου λάψης. Τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Στη Μονή Βλατάδων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εγγενίασε έκθεση για τη γενέτειρά του, την Ήμβρο. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό που δεν είχε άλλο τρόπο μετακίνησης να περιμένει υπομονετικά να εξυπηρετηθεί από τα λιγοστά λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούσαν με προσωπικό ασφαλείας. Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την πολύωρη αναμονή. Με δυσκολία μετακινήθηκαν σήμερα οι επιβάτες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης λόγω της τετράωρης στάσης των εργαζομένων από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι. Υπομονετικά περίμεναν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Καθόμαστε, όχι, δεν οι άνθρωποι περιμένουν πιο πολύ από μένα. Βέβαια ταλαιπωρία είναι για μας όλους. Και κάθε τόσο κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι πρώτη φορά. Κάθε τόσο απεργία έχουμε. Αλλά και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Ναι, βεβαίως. Να. Τόσο ώρες περιμένουμε λεωφορεία. Πού λειτουργούν, δεν ξέρω. Γράφει πάρα πολύ λεωφορεία, φεύγουν από εδώ. Να, τόσο ώρες κανένα. Κατάλαβες. Με τούτο ζήστη είναι πάρα πολύ. Και το μάσκας. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Μεγάλη ταλαιπωρία. Για εμάς που κινούμαστε με τα αστικά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί μια μακρινή απόσταση είναι δύσκολο να την διανύσουμε. Έχουν κάποια αιτήματα βέβαια οι άνθρωποι, αλλά στη Θεσσαλονίκη σαν μέσο μετακίνησης, σαν λεωφορείο, είναι μόνο ο ΟΑΣ, δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Γιατί... Το μετρό όταν θα γίνει, τότε ίσως είμαστε κάπως πιο εύκολα στη μετακίνηση. Εργαζόμενοι και φοιτητές περίμεναν να εξυπηρετηθούν από το έκτακτο προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, όπως μας είπαν, πήγαν με καθυστέρηση στις δουλειές τους. Ναι, έχω αργήσει ήδη στη δουλειά καμιά ώρα. Είναι δύσκολα. Κάνουμε χωρίς λεωφορεία. Είναι πρόβλημα για την πόλη. Μεγάλο πρόβλημα, εντάξει, και για εμάς φοιτητές που εντάξει, γίνεται να παίρνουμε κάθε φορά ταξί και αυτά. Αν υπάρχουν κάποια σοβαρή λόγοι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Τώρα χωρίς λεωφορείο είναι πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι λίγο, ναι. Εφόσον δουλεύουμε, θέλουμε να πάμε στον προορισμό μας. Πόση ώρα περιμένετε? Έχω κοντά μία ώρα. Επισκέπτες και τουρίστες στην πόλη που δεν γνώρισαν για τη σημερινή κινητοποίηση έπρεπε να έχουν αρκετή υπομονή. Καλημέρα, εγώ ήρθα από Αθήνα. Ρώτησα κάτι πληροφορίες εδώ πέρα, θέλω να πάω Χαλκιδική. Οπότε θα περιμένω. Εντάξει, σκέφτομαι να ξαναφύγω πάλι πίσω. Πλάκα κάνω, όχι, θα κάτσω εδώ. Εντάξει, τσιγάρο και καφέ. Εδώ τα λέγω με τον κύριο Γιώργο. Καλά, κύριε. 4 ώρες τηλεφορία σήμερα ακόμα... κινητοποίηση. Από η ώρα 11 περιμένω. Περιμένω 2 ώρες τώρα. Περιμένετε το λεωφορείο, Είναι ταλαιπωρία, αλλά ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αναγωνιστεί για τα δικαιώματά του. Σίγουρα. Δεν λέμε ότι δεν έχουν άνθρωποι δικαιώματα, απλά λέμε και πρόβλημα για την πόλη, για τον κόσμο. Σίγουρα. Μεγάλο πρόβλημα και τα δύο είναι πρόβλημα. Και πάντα ο κόσμος. Ο ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζει τον άλλο εργαζόμενο. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Είναι αλλά πρόβλημα για την πόλη όμως αυτό, όταν λείπουν τα λεωφορεία 4 ώρες από τους δρόμους. Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι. Ειδικά τις ώρες αχμής είναι πρόβλημα. Πόσο πρόβλημα είναι για εσάς, κυκλοφορείτε? Βέβαια έχει πρόβλημα. Βέβαια, δεν τελειώθουν δουλειά. Να, μόνο εδώ περιμένουμε. Ποιο θέλει να ταλαιπωρείτε? Αλλά και τι να κάνουμε. Πόση ώρα περιμένετε? Έκανα 2-3 ώρες. Με στη ζέστη? Όχι, είμαι στο φεγγάρι. Οι μετακινήσεις κοστίζουν ακριβά. Η αστική συγκοινωνία είναι η οικονομικότερη λύση σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων, λοιπόν, βρίσκονται οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ, οι οποίοι εκτός από την τετράωρη στάση εργασίας προχώρησαν και σε πορείες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ προαγγείλαν 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 1 Ιουνίου. Νωρίτερα, πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησαν να υπογραφεί η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, καθώς και την επαναφορά 2 επιδομάτων του ανθυγιεινού και της θέσης ευθύνης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για έλλειψη προσωπικού, ελλειπή συντήρηση των οχημάτων και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, λέγοντας ότι στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να κυκλοφορούν καθημερινά περισσότερα αστικά λεωφορεία από τα περίπου 300 τα οποία κυκλοφορούν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις των μισθών, η
Εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ πραγματοποιούν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Οι βασικές διεκδικήσεις των εργαζομένων είναι η υπογραφή της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ήδη συμφωνηθεί από το Δεκέμβριο του 2021 και η επαναφορά των δύο επιδομάτων θέσης ευθύνης και ανθυγιεινού. Έρχεται λοιπόν τον αρχές Απριλίου, κόβει επίδομα ανθυγιεινό και επίδομα θέσης ευθύνης, δύο επιδόματα τα οποία πρέπει να σας τονίσω ότι είναι θεσμοθετημένα. Αναφέρονται ξεκάθαρα μέσω 4354 στο νόμο περί νέου μισθολογίου βάσει του οποίου πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο ΟΝΟΑΣΤ. Επειδή καμία διοίκηση, δύο διοικήσεις που πέρασαν από τον οργανισμό και δύο ηγεσίες υπουργείων δεν φρόντισαν να εκδώσουν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, έρχονται λοιπόν τον αρχές Απριλίου, κόβουν τα δύο επιδόματα αυτά και όχι μόνο τα κόβουν, τα αναζητούν και πίσω τα πέντε τελευταία χρόνια που τα παίρναμε. Λίγη ώρα νωρίτερα είχαν παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου επισήμαναν ότι ο εμπεγμός της κυβέρνησης συνεχίζεται εδώ και τρεις μήνες, ενώ αυτή τη στιγμή η αστική συγκοινωνία της πόλης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο με την έλλειψη 250 εργαζομένων που απαιτούνται για να κυκλοφορήσουν όλα τα αστικά, αλλά και την ελλειπή συντήρηση των λεωφορείων και τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Το καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι έχουμε αυτοκίνητα στην κατοχή μας. Αν ένα αυτοκίνητο δεν το συντηρήσεις έτσι όπως πρέπει να το συντηρήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ περισσότερα στην πορεία. Αν ένα όχημα δεν το κάνει σέρβις την ώρα πρέπει να το κάνει σέρβις, μεθαύριο θα σε αφήσει, αυξάνοντας φυσικά και το κόστος της αποκατάστασής του. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, Γιάννης Δήμκας, την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουνίου, οι εργαζόμενοι του οργανισμού αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση, με τους ίδιους να είναι εξαγριωμένοι από τις άνευ λόγου καθυστερήσεις των αρμόδιων υπουργείων να βάλουν δύο τυπικές υπογραφές στα αιτήματά τους. Πάντως, οι εργαζόμενοι δεσμεύονται πως την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα απεργήσουν ώστε να διευκολύνουν τους μαθητές. Ο κύριος Δήμκας επισημαίνει με νόημα ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον ΟΑΣΤ είναι τραγική και στη Θεσσαλονίκη δεν κυκλοφορούν καθημερινά πάνω από 300 αστικά λεωφορεία, ενώ υπό κανονικές συνθήκες χρειάζονται περισσότερα από 350. Έρχεται λοιπόν η τωρινή κυβέρνηση το 2019, δίνει άλλες 25 γραμμές στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης λόγω αδυναμίας της εκτέλεσης έργου από τον ΟΑΣΤ και βρίσκουν την εύκολη λύση φέρνοντας οχήματα leasing, νοικιασμένα λοιπόν οχήματα για να εκτελέσουν το συγκοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη. Οχήματα τα οποία είχαν αποσυρθεί από αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις, οχήματα τα οποία ήταν ακατάλληλα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της Ελλάδος. Όπως λέει γεμάτος παράπονο ο πρόεδρος των εργαζομένων, το επιβατικό κοινό δικαιολογημένα ξεσπά στους οδηγούς, καθώς έχουν σηκώσει στις πλάτες τους όλα τα ευτράπελα που πράττει η κυβέρνηση και η διοίκηση του οργανισμού. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ξεκίνησε η σταδιακή πτώση των διαθέσιμων οχημάτων που υπήρχαν. Αρχίσανε κάποια οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος, η αναμονή στις τάσεις να μεγαλώνει και ο κόσμος εκεί που ξεσπούσε, και είναι λογικό αυτό γιατί τον πρώτο που βλέπει μπροστά του είναι τον οδηγό, είναι τον σταθμάρχη, είναι τον ελεκτικό μίστρο, άρχισε να ξεσπάει πάνω στους εργαζόμενους για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν χωρίς ουσιαστικά να φταίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ο κύριος Δήμκας αναφέρει χαρακτηριστικά πως από το 2011 έχει να προχωρήσει η διοίκηση του ΟΑΣΤ σε προσλήψεις. Είναι ένας ακόμη λόγος που απεργούν διαρκώς, καθώς η έλλειψη εργαζομένων οδηγεί σε καθυστερήσεις των δρομολογίων, αλλά και να μένει ένα άτομο σε μία βάρδια. Σήμερα η δύναμη των εργαζομένων είναι 1.600 άτομα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία τόσο να κυκλοφορήσουν τα οχήματα του οργανισμού, να μπορέσει ο οργανισμός να κυκλοφορήσει 400 οχήματα, όσο και φυσικά τεράστια έλλειψη στις υποδομές συντήρησης για να μπορέσει να συντηρηθεί ο στόλος του οργανισμού. Ερωτήματα προκαλούνται στους εργαζόμενους, καθώς υποψιάζονται ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην πρόθεση να περάσει ο ΟΑΣΤ σε ιδιωτικά χέρια. Μέχρι και σήμερα, όποιες κινήσεις έχουν κάνει ώστε να μάθουν το μέλλον του οργανισμού έχουν αποβεί άκαρπες. Μήπως μας οδηγούν με όλες τις κολλησιεργίες και με όλες τις καθυστερήσεις αυτές που τώρα σας ανέφερα να μπορέσει να ξαναιδιωτικοποιηθεί ίσως ο οργανισμός και να πέσει πάλι σαν όριμο φρούτο σε κάποιον άλλον? Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Είναι ερωτήματα που πρέπει οι ηθήνοντες και οι άρχοντες της πόλης να δώσουν απαντήσεις. Πέραν τις 24 ώρες απεργίας την 1η Ιουνίου, οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ
αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και σε νέες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις για να ικανοποιηθούν, όπως λένε, τα δίκαια αιτήματά τους. Συνομιλούμε με τον Γιώργο Σκόδρα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να καταλήξουμε στο ότι αυτή όλη η φασαρία γίνεται για δύο επιδόματα τα οποία κόπηκαν από τον Μάρτιο και πρόκειται για το επίδομα ευθύνης και το επίδομα θέσης. Αυτή είναι η ταμπακέρα, έτσι. Υποθέτω πως ναι, γιατί όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και δρομολογημένα είναι και αυτοί οι ισχυρισμοί περί μη συντήρησης των οχημάτων δεν ισχύουν. Ναι, θα σας ρωτήσω μετά αν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης. Εδώ λοιπόν... Τα επιδόματα, αν μου επιτρέπετε, ναι, τα συγκεκριμένα επιδόματα δεν συνδέονται με την συλλογική σύμβαση εργασίας στην επιχειρησιακή, καθώς το μισθολόγιο του προσωπικού του οργανισμού διέπεται από το νέο μισθολόγιο και μάλιστα οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν και ιδιαίτερα εξηγής προσωπικής διαφοράς. Μάλιστα. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει όταν κρατικοποιήθηκε ο οργανισμός? Να εκδοθούν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις. Δεν εκδόθηκαν. Δεν εκδόθηκαν ποτέ. Ποτέ. Τι συνέβη τον Μάρτη? Τον Μάρτη κατατέθηκε στον οργανισμό η έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου, η οποία διαπίστωνε την έλλειψη αυτή, γεγονός που καθιστούσε τις δαπάνες μη σύνομες και βεβαίως επέτασε και επέβαλε την άμεση διακοπή της καταβολής των επιδομάτων αυτών. Ήταν δύο επιδόματα τα οποία δίδονταν και από την προηγούμενη κατάσταση και δεν εννοώ την ενδιάμεση, όταν στην προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε η εκαθάριση του οργανισμού και πέρασε στο δημόσιο. Και στην Βεβαίως. Προηγούμενη κατάσταση δίδονταν τα επιδόματα, Βεβαίως. Συνεχίστηκαν και μετά το 2017 και έρχεται τον προηγούμενο Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει πώς τα δίνεται αυτά. Πριν από τρεις μήνες περίπου η έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου ήταν σαφής. Ναι. Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που διαπίστωσε για την περίοδο του 2019, πριν από τη δική μας διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, διαπίστωσε και αυτό το πρόβλημα. Συνεπώς δεν υπήρχε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο. Από το είναι να τυπικό λοιπόν, χρειάζεται ομπρέλα του νόμου. Βεβαίως. Αυτό οι νόμοι είναι. Σε αυτή τη χώρα τελικά πρέπει να εφαρμόζονται. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα έπρεπε να εφαρμόζουμε τους νόμους. Mm-hmm. Δεν έχει δίκιο η πλευρά των εργαζομένων η οποία λέει μας πηγαίνουν λοιπόν, από μήνα σε μήνα. Το σωματείο λοιπόν θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί εγκαίρως το 2017 με την κρατικοποίηση και να απαιτήσει την έκδοση αυτών των ΚΙΑ σε κατάλληλο χρόνο. Δεν το έκανε όμως. Θα μου πείτε επαναπάθηκαν. Επαναπάθηκαν, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Προφανώς οι κοινές πολιτικές αποφάσεις για να εκδοθούν θέλουν να υποστούν μια νομική επεξεργασία και να περάσουν από τα αρμόδια τμήματα της διοίκησης των Υπουργείων για να εκδοθούν. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα λίγου χρόνου. Mm-hmm. Επιπλέον η σημερινή κυβέρνηση τι έχει κάνει, έχει δρομολογήσει και την έκδοση, την ψήφιση μιας τροπολογίας στον νόμο, η οποία θα νομιμοποιεί όλα τα επιδόματα που δόθηκαν από την κρατικοποίηση του οργανισμού μέχρι σήμερα, ώστε να μην μπαίνει κάποιο ζήτημα ανάκτησης και διεκδίκησης από το δημόσιο των χρημάτων αυτών. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα απαιτηθούν από το δημόσιο χρήματα από αυτά τα επιδόματα, τα οποία όπως είπαμε προηγουμένως επί σειρά ετών δίδονταν χωρίς να υπάρχει... Όχι, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, δεν γι' αυτό υπάρχει ακριβώς είναι υπονομική επεξεργασία και τροπολογία, η οποία θα νομιμοποιεί την καταβολή αυτών των επιδομάτων. Ναι. Θα έπρεπε να έχουν γίνει οι νόμιμες ενέργειες από το 2017 που κρατικοποιήθηκε ο οργανισμός, δεν έγιναν, δεν φτάνε σε τίποτα εργαζόμενοι, γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση Μάλιστα. για να ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται λίγο χρόνος. Χρειάζεται χρόνος, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα. Όποια επιδόματα έχουν σταματήσει να δίδονται λόγω αυτής της δυσλειτουργίας θα δοθούν αναδρομικά, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα προηγούμενα σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Άρα, επ' αυτού λέτε δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα να μην αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι, όχι τώρα, αλλά και στο μέλλον, στο διηνεκές. Δεν μπορεί να ναρκοθετούμε το μέλλον του οργανισμού και πολύ περισσότερο των ανθρώπων, των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Πρέπει να λυθούν οριστικά
ναι, με το σωστό τρόπο. Αυτό θέλει χρόνο. Έχει φουντώσει η σεναριολογία. Άκουγα τον κύριο Δήμκα, τον πρόεδρο των εργαζομένων, να λέει ότι εξυφάνθηκε ένα σχέδιο, δεν ξέρω από ποια κέντρα, φαντάζομαι ποια φωτογραφίζει, για να πληγεί το προφίλ του οργανισμού και μετά να ιδιωτικοποιηθεί. Και ακούω και άλλα σενάρια, ότι το καθυστερούν επίτηδες για να αφήσουν ξεκρέμαστο εσάς από την κυβέρνηση. Δηλαδή, γράφονται διάφορα το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω, η φαντασία του Έλληνα καλπάζει και πάντοτε ψάχνει να βρει και να φλέξει σενάρια. Είναι η εποχή ίσως της νομοσιολογίας στο πλαίσιο των social media. Mm-hmm. Εξ όσων γνωρίζω και με βάση αυτά που τα δεδομένα που έχω, δεν υφίστανται τέτοια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά για την ιδιωτικοποίηση, δεν κατάλαβα. Μέχρι το 2017 ιδιωτικός δεν ήταν ο ΟΑΣ. Ναι, καλά, προφανώς. Τι ακριβώς συνέβη ξαφνικά. Σχεδόν, αλλά ήταν. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι ότι ξαναπάμε για 24 ώρια απεργία την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, για να ξεκινήσει καλά ο μήνας. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το επιβατικό κοινό είναι στα κάγκελα. Με βενζίνες 2,20, 2,30 και με ένα μέσο μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι λογικές οι αντιδράσεις. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εμείς αναμένουμε να μας έρθει επίσημα ειδοποίηση και θα πρέπει μέχρι αύριο να την έχουν καταθέσει στον οργανισμό. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Είναι ξεκάθαρο και φυσικά θα γίνει και αντίστοιχη προσφυγή. Είναι προφανές ότι δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε τις κινητοποιήσεις, άσχετα αν τις θεωρούμε αδικαιολόγητες, και είναι πολλές αδικαιολόγητες, όπως εξήγησα προηγουμένως. Εκείνο που θα κάνω εγώ είναι να ζητήσω καταρχήν προκαταβολικά συγγνώμη από τους συμπολίτες μας για την ταλαιπωρία που θα υποστούν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και να κάνω έκκληση στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στις δουλειές τους ώστε να εξυπηρετούν τους υπολείπους. Ναι. Κάτι τελευταίο. Σε τελευταία ανάλυση, αν ο ΟΑΣ δεν λειτουργεί και δεν παράγει το συγκοινωνιακό έργο που είναι επιφορτισμένος και για το οποίο έχουν έρθει και 300 λεωφορεία μέσα σε 12 μήνες στην πόλη, τότε μάλλον φύγεται το προφίλ του οργανισμού. Ναι. Άρα λοιπόν οι ίδιοι εργαζόμενοι καλά είναι να μην πυροβολούν τα πόδια τους. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο. Σας λείπει προσωπικό τόσο που να μην επιτρέπει να κυκλοφορούν όσα λεωφορεία χρειάζεται? Για έλλειψη οδηγών ακούω, έλλειψη τεχνικών, και το αποτέλεσμα είναι να κυκλοφορούν 300 λεωφορεία περίπου, ενώ θα έπρεπε να κυκλοφορούν περισσότερα. Αυτό λένε οι εργαζόμενοι. Ανάλογα με την ημέρα τα λεωφορεία κυκλοφορούν και με την ώρα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί μεταπλητός είναι ο αριθμός. Ναι. Πράγματι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα έλλειψης οδηγών. Διότι είναι γεγονός ότι την τετραετία 2019-2021 έχουν αποχωρήσει από τον οργανισμό, συνταξιοδοτηθεί κατά βάση περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι. Μεγάλους αριθμούς. Ένα κλασικό παράδειγμα συνταξιοδότησης οδηγού είναι ο προηγούμενος γραμματέας του Σωματείου, ο κ. Αγγελούδης, ο οποίος αποχώρησε και μάλιστα πριν καν συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Ξέρετε, οι οδηγοί είναι στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών και κατά συνέπεια αποχωρούν υποχρεωτικά στα 62, και επειδή και οι περισσότεροι εργάζονται από πολύ νεαρή ηλικία, έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια. Οπότε ένας άνθρωπος που φτάνει κοντά στα 60 αποχωρεί από τον οργανισμό. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, να εμποδίσουμε τους ανθρώπους αυτούς να φύγουν. Από την άλλη μεριά, ο οργανισμός πράγματι είναι υποεκαθάριστη, άρα υπάρχει δυσκολία σε προσλήψεις. Μάλλον αδυναμία να γίνουν προσλήψεις. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πέσει στο τραπέζι κάποιες ιδέες. Πιστεύω ότι το ζήτημα και αυτό το ζήτημα θα δρομολογηθεί ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε τα λεωφορεία που έχουμε διαθέσει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα τα πούμε σύντομα. Δυστυχώς, γιατί οι λόγοι που τα λέμε είναι γνωστοί. Κύριε Σκόδρα, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι σχεδόν 3 χρόνια κάναμε και έκανε και η κυβέρνηση και εμείς από την πλευρά μας ως διοίκηση πράξη την υπόσχεσή μας ότι θα γίνει ό,τι απαιτηθεί για την αστική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι είναι πλέον ορατό στην πόλη. Ας αποφύγουμε όλοι τις υπερβολές και τις εντάσεις. Δεν βοηθάνε κανένα και περισσότερο δεν βοηθάνε τη Θεσσαλονίκη και το επιβατικό κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τώρα. Είχαμε νέο κύκλο επεισοδίων μεταξύ μελών φοιτητικών συλλόγων και ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της αστυνομικής παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου. Φοιτητές και αστυνομικοί είχαν λεκτικές αντιπαραθέσεις και μάλιστα όταν έφτασαν πρόσωπο με πρόσωπο, οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Μάλιστα, ένας 21χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι και το κάτω χείλος, ενώ ένας ακόμη νεαρός τραυματίστηκε πιο ελαφρά στο πόδι. Λίγη ώρα νωρίτερα, φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από την Βρετανία. Μέλη φοιτητικών συλλόγων έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ μπροστά ακριβώς από τη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί, μάλιστα, αποθούν τους φοιτητές με τις ασπίδες τους, ενώ δεν διστάζουν να κάνουν και χρήση χημικών αλλά και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Στο σημείο επικρατεί πανδαιμόνιο. Για αρκετή ώρα τα επεισόδια και η ένταση συνεχίζονται, με την περιοχή να μετατρέπεται κυριολεκτικά σε πεδίο μάχης και αντεγκλήσεων. Από τις ρήψεις χημικών, μάλιστα, η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική και οι αντιδράσεις των φοιτητών, όπως ήταν φυσικό, όλο και πιο οργισμένες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Το σκηνικό έντασης ξεκίνησε όταν ομάδα φοιτητών διαδήλωνε κατά της αστυνομικής παρουσίας μπροστά στο τμήμα βιολογίας. Σε ανύποπτο χρόνο, τα πνεύματα οξύνθηκαν έπειτα από φραστική αντιπαράθεση μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών. Οι φοιτητές έφτασαν μία ανάσα από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Δυστυχώς, ένας φοιτητής των ΤΕΦΑ, μόλις 21 ετών, τραυματίστηκε στο πρόσωπο από χειροβομβίδα κρότου λάμψης που έσκασε δίπλα του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο και τον μετέφερε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, με τον νεαρό να φέρει μικρά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στο κάτω χείλος. Στα επεισόδια, άλλος ένας νεαρός τραυματίζεται, ευτυχώς ελαφρά στο πόδι. Κρότου λάμψη απλά στα πόδια. Σε κάθε γωνία υπάρχει αστυνομία. Η χούντα δεν τελείωσε το 1973. Λίγη ώρα νωρίτερα, μέλη φοιτητικών συλλόγων συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, φωνάζοντας συνθήματα. Σήμερα και από εχθές υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, δυνάμεων της ασφάλειας, ΜΑΤ, ακόμη και ομάδα σύλληψης, στο χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών. Αυτή η κατάσταση υπήρχε και μέσα στις διακοπές του Πάσχα και ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν και τώρα, αλλά υπήρχε ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών στις 18 Μάη, με μια μέρα που οι φοιτητές μίλησαν πραγματικά και έδωσαν ένα χειρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται να μείνουν αδρανείς. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για την αστυνομική βία που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όπως λένε, εναντίον τους, απαιτώντας παράλληλα να αποχωρήσουν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας από τα πανεπιστήμια. Βλέπουμε τα ΜΑΤ να μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο μας, βλέπουμε τα ΜΑΤ να στρατοπεδεύουν συγκεκριμένα έξω από το κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, με δίθεν πρόφαση την προστασία των εργατών οι οποίοι χτίζουν τη βιβλιοθήκη στο βιολογικό. Εδώ πέρα εμείς αναρωτιόμαστε από πότε για να μπουν 5 τούβλα χρειάζεται η αστυνομία και από πότε η αστυνομία θα έρθει εδώ πέρα μέσα να διαφυλάξει την αναβάθμιση του πανεπιστημίου μας. Στη συνέχεια, ακολούθησε πορεία από την Βρετανία, όπου οι φοιτητές πραγματοποίησαν στάση φωνάζοντας συνθήματα έξω από τη βιβλιοθήκη. Η πορεία των φοιτητικών συλλόγων κατέληξε έξω από την πρώην κατάληψη στέκη στο βιολογικό,
με τους φοιτητές να ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο χώρο, μέσα στον οποίο συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή της βιβλιοθήκης. Υπάρχουν αμέτρητες δυνάμεις της ασφάλειας. Υπάρχουν ΜΑΤ που κάνουν περιπάτους μέσα στο χώρο της σχολής. Παρακολουθούν και ακολουθούν όποιον φοιτητή διέρχεται από εκεί πέρα, κάνουν face control. Και όλα αυτά γίνονται με στόχο να νομοποιηθεί η παρουσία της αστυνομίας εδώ μέσα, ώστε μία εβδομάδα αργότερα, ώστε μία εβδομάδα μετά, να γίνει μόνιμη εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Απέτηση των φοιτητών, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη θέσπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σε 2 περίπου εβδομάδες. Την έκθεση φωτογραφίας στην Ιερά Μονή Βλατάδων εγκαινίασε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η έκθεση είναι εμπνευσμένη από τη γενέτειρά του με τίτλο «Ύμβρος νήσος πεφυλημένη». Πρόκειται για ένα τιμητικό αφιέρωμα στην 30ετή προθιεραρχία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου που διοργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη Μονή. Την έκθεση φωτογραφίας «Ύμβρος νήσος πεφυλημένη», εμπνευσμένη από την γενέτειρά του, εγκαινίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Βλατάδων. Οι πιστοί τον υποδέχτηκαν με συγκίνηση και πολλοί τον πλησίασαν για να πάρουν την ευλογία του. Τη χαρά του για τις θετικές και ελπιδοφόρες εξελίξεις των τελευταίων 2 δεκαετιών στην Ύβρο όσον αφορά τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων και μάλιστα του Λυκείου, για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θερμάς ευχαριστίας απευθύνουμε προς πάντας ημάς δια την παρουσία σας και δια την αγάπη και τον σεβασμό σας προς το ταπεινό ημών πρόσωπο. Αισθανόμεθα μεγάλην ευγνωμοσύνη προς τον Θεό της αγάπης, τον χαρισάμενον εις τον οικέτη του, εις τον ομιλούντα, τόσα πολλά και την αλφή, την ημβριακή καταγωγή, την ανέφερον παιδική ηλικία, τα ευλογημένα χρόνια της χάλκης και της εσπερίας, την γεροσύνη και την αρχιεροσύνη, την μακράν πατριαρχία. Δοξάζομαι το τίμιο όνομα αυτού και προσευχόμεθα αδιαλείπτως να διαφυλάτει τον ευσεβή λαόν. Με αυτά τα αισθήματα ευχαριστούντες άπαξ έτου τους υπευθύνους της εκθέσεως και βέβαιοι ότι θα έχει πολλούς επισκέπτες και μάλιστα νέους παιδιά. Επικαλούμεθα επί πάντας ημάς την χάρη και το έλεος του Αναστάντος Κυρίου. Η έκθεση αποτελεί ένα τιμητικό αφιέρωμα στην 30ετή προθιεραρχία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου που διοργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή και παρουσιάζει 130 φωτογραφίες που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές των Κωνσταντίνου Τερψίδη, Νικολάου Μαγκίνα, Δημητρίου Παλαβίδη, Κωνσταντίνου Βάντσου, Μιχάλη Σακάτη και Βάσος Ξινού. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Νίκο Μαγκίνα, επίσημο φωτογράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον φίλο ο οποίος ταύτισε τη ζωή του με το Πατριαρχείο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Βαρθολομαίος. Τιμόμεν και δια της εκθέσεως αυτής τον Νικόλαο Μαγκίνα, ο οποίος ετάφτισε τη ζωή του με την φωτογραφία. Ετάφτισε τη ζωή του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μας λείπει, τον ενθυμούμεθα και προσευχόμεθα για να τον αναπάβει ο Κύριος της ζωής και του θανάτου εν χώρα ζώντων. Αυτό είναι το σπίτι του, είναι η στιγμή που μπαίνει μέσα ο Πατριάρχης μετά από μία βόλτα. Ευτύχησα στα 25 χρόνια να του κάνω μία έκθεση για τη μεγάλη του αγάπη που είναι η θεολογική σχολή και τώρα για τα 30 ήμουνα το 20 εκεί. Βίωσα πράγματα φοβερά και αισθάνθηκα την ανάγκη ότι πρέπει να του κάνω ένα δώρο. Και αυτό ήταν το αφιέρωμα αυτό για την Ύμβρο, την μαρτυρική Ύμβρο, την άγνωστη Ύμβρο. Τα εγγένεια πλαισίωσαν με μουσικές μελωδίες μαθητές και μαθήτρες από το 7ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουνίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος πιστών αλλά και εκκλησιαστικοί και πολιτικοί φορείς. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Παναγιώτη Χαρέλα, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συναριακών Φυλάκων, γιατί το καλοκαίρι έχει και άλλου είδους εποχικότητες. Έχει μία εποχικότητα η οποία αφορά δυστυχώς, όσο και αν ακούγεται περίεργο,
την αύξηση των πιέσεων από τις μεταναστευτικές ροές και το μεγάλο βάρος, πολύ από το βάρος πέφτει στους συνοριοφύλακες. Κύριε Χαρέλα, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόση και σε εσάς. Δυστυχώς έχουμε και τέτοιες εποχικότητες. Είναι αναμενόμενο με το που ανοίγει ο καιρός και φτιάχνουν οι θάλασσες και όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι τα πράγματα να χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο, έτσι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Βέβαια, η συγκεκριμένη εποχικότητα δεν σημαίνει ότι καθόμαστε το χειμώνα. Εκεί έχουμε άλλα πράγματα, εκεί έχουμε τις δυσκολίες. Συνεχίζονται οι ροές, μπορεί να είναι λιγότερες μεν, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο παγετός, το κρύο, η βροχή, τα χιόνια ενδεχομένως κλπ. Έχουν άλλες συνέπειες. Mm-hmm. Βρίσκουμε ανθρώπους παγωμένους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καταλάβει. Τώρα έχουμε καλύτερες θάλασσες που σημαίνει περισσότερα σκάφη να προσπαθούν να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά και χαμηλότερη στάθμη στον Εύρο. Αυτό σημαίνει απόπειρα δηλαδή να διασχίσουν το ποτάμι οι επίδοξοι με τη βοήθεια των γνωστών λαθροδιακινητών για να περάσουν στα ελληνικά, στο ελληνικό έδαφος. Θα ήμασταν αφελείς αν σκεφτόμασταν ότι έχουμε μόνο αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή το Αιγαίο, τα νησιά μας και τον Εύρο. Όσο οι δυνάμεις της συνοριοφυλακής, του λιμενικού, στα νησιά, της ελληνικής αστυνομίας γενικότερα, εντείνουν την προσπάθεια της φύλαξης των συνόρων σε αυτά τα σημεία, να είστε σίγουροι και εσείς και οι τηλεθεατές σας, ότι αυτά τα κυκλώματα δεν σταματάνε, αλλά προσπαθούν να βρουν άλλες διόδους. Παραδείγματος χάρη, έχουμε και την Ελληνοαλβανική και την Ελληνοσκοπιανή. Όπου δηλαδή μπορέσουν και βρούνε εύκολο διάδρομο προς την Ελλάδα, ακόμη και από την Ελληνοαλβανική, έχουμε εισόδους. Ναι. Και από την Βουλγαρία. Άρα θα πρέπει να εστιάσουμε σε όλα τα σύνορά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Βέβαια, σημαντικό είναι, δυνατότητα υπάρχει. Παρακαλώ. Σημαντικό είναι, δυνατότητα υπάρχει, γιατί και η ακτογραμμή μας είναι τεράστια και τα σύνορα, εφόσον μιλάμε για όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε σύνορα, που σημαίνει δηλαδή Τουρκία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, εδώ πόσοι άνθρωποι θα χρειαστούν για να προσέχουν, πόσα μηχανήματα είναι και η υλικοτεχνική υποδομή, είναι η στελέχωση, είναι ζητήματα αυτά. Είναι ζητήματα και γι' αυτό ακριβώς εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων λέμε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλα τα σύνορά της. Και στο ιστορικό της χώρας, αλλά σε όλα τα σύνορά της πρέπει να έχουμε αυτή την υποδομή και αυτή την οργάνωση, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όπου ακριβώς χρειάζεται και όπου βλέπουμε ότι τα κυκλώματα στρέφουν τους μετανάστες για να τους περάσουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πραγματικά όμως, ας παραμείνουμε στο Αιγαίο σήμερα, όπου έχουμε στρέψει όλοι τα μάτια μας εκεί, στο Αιγαίο και στον Εύρο, και θα σας πω ότι ναι, σε αυτά τα δύο σημεία τα καταφέρουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οργανωθήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Οι καστανιές του Εύρου το 2020 έχουν μεταφέρει το μεταναστευτικό σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Η Τουρκία πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό. Γι' αυτό και εμείς έχουμε οργανωθεί τουλάχιστον καλά και οι συνάδελφοι έχουν αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία πάνω στη φύλαξη των συνόρων και στη θαλάσσια περιοχή, στα νησιά μας, στο Αιγαίο, αλλά και στον Εύρο. Είναι το θέμα όμως ότι αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία και τα κυκλώματα. Τα πλοκάμια απλώνονται όλο και περισσότερο. Οι μέθοδοι προφανώς εξελίσσονται. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μόσχη. Οι μέθοδοι εξελίσσονται. Μέχρι τώρα γίνεται ένας τεράστιος αγώνας στο ιστορικό της χώρας, στις εθνικές οδούς, όπου προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους διακινητές με τα αυτοκίνητα, γιατί όλοι αυτοί που περνάνε ή που προσπαθούν να περάσουν από τον Εύρο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μιλημένα τα κυκλώματα, mm-hmm. υπάρχουν διασυνδέσεις στην Ελλάδα και κάποιοι πάνε να τους πάρουν από τον Εύρο και να τους μεταφέρουν στο ιστορικό της χώρας. Καταδιώξεις, συνεχή δυστυχήματα στην Εγνατία κατά κύριο λόγο, αλλεπάλληλα δυστυχήματα. Και ο τελικός προορισμός ποιος είναι, γιατί φαντάζομαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, αλλού στοχεύει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε στην αρχή ήταν, αλλά πλέον βλέπουμε ότι είναι αρκετοί αυτοί που έχουν τελικό προορισμό σχεδόν, να μην πω το σύνολο, αλλά τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
Ο σκοπός τους είναι να έρθουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μάλιστα, γιατί εκεί είναι ριζωμένα τα κυκλώματα. Καινούργιο στοιχείο ότι... αυτό, γιατί παλιά ο τελικός προορισμός ήθελαν να είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία. Ναι, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας διαφορετικά, γιατί αυτά τα κυκλώματα, ο προορισμός τους είναι η Θεσσαλονίκη και οι μετανάστες μάλλον. Ναι. Ο προορισμός τους είναι εκεί. Εκεί θα μείνουν για ένα ευλόγο χρονικό διάστημα, αν δεν μείνουν για πάντα. Mm-hmm. Θέλουν να μείνουν εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς το σύστημα της χρηματοδότησης αυτών των κυκλωμάτων ή τα χρήματα που θα πάρουν από αυτή τη μετακίνηση, θα πρέπει να εμφανιστούν αυτοί οι μετανάστες ότι φτάσανε τελικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έτσι να πληρωθούν και τα κυκλώματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε αυτό το κομμάτι και εστιάζουμε και εμείς στο να προσπαθούμε να εντοπίσουμε αυτά τα κυκλώματα ακόμη και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ναι. Αυτό όμως που θα ήθελα λίγο να επιμείνω σε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε και από τον κόσμο, είπατε πριν για καταδίωξεις. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοί μου ότι μια καταδίωξη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη γιατί έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που δεν ξέρουν να οδηγούν. Ναι. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα οχήματα δεν γνωρίζουν να οδηγούν και δεν υπολογίζουν βέβαια και τις ανθρώπινες ζωές. Πολλές φορές είναι και ανήλικοι οι οποίοι είναι οι ίδιοι μετανάστες και χρησιμοποιούνται από τα κυκλώματα. Και χρησιμοποιούνται προκειμένου να μην πληρώσουν το τίμημα, ναι, της μεταφοράς τους στην Ελλάδα. Έτσι, ναι, ακριβώς είναι. Γνωρίζουν οι συνάδελφοί μου λοιπόν πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και προσπαθούν να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση που θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών αλλά και των ανυποψίαστων οδηγών που θα βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Πριν κλείσουμε, κύριε Χαρέλα, δύο πολύ σοβαρά θέματα, νομίζω ίσως και τα σοβαρότερα όλων έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Πρώτον, αν είστε έτοιμοι, επειδή είπατε ότι είστε πολύ πιο οργανωμένοι και πολύ πιο έμπειροι πλέον, αν είστε έτοιμοι να ξαναζήσετε κάτι όπως πρόπερση, κάτι ανάλογο, κάτι λιγότερο, θέλουμε να ελπίζουμε κάποια στιγμή. Προφανώς θα ξαναπέσουμε σε ίδιες καταστάσεις. Αναφέρομαι στα συμβάντα της άνοιξης του 2020 στον Εύρο. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, πάλι σε σχέση με το πόσο έτοιμοι είστε, εν ώψη μιας επισιτιστικής κρίσης, την οποία σιγά-σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τη χωνεύουμε ως ιδέα, κάτι το οποίο θα μετατοπίσει κατά συρροή πληθυσμούς, οι οποίοι θα έχουν φτάσει στο σημείο να μην έχουν να φάνε και θα ψάχνουν τροφή. Στο πρώτο ερώτημα που είπατε δεν μπορώ να σας απαντήσω ευθέως και απόλυτα γιατί όλα εξαρτάται από την ένταση της πίεσης. Ο βαθμός ετοιμότητας για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήδη το δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον γιατί βλέπουμε πλέον ότι το μεταναστευτικό έχει αλλάξει επίπεδο μετά το Μάρτιο του 2020. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το βαθμό της πίεσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Τον Μάρτιο του 2020 η μεγάλη επιτυχία αυτή την οποία είχαμε που καταφέραμε να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια της χώρας μας ουσιαστικά γιατί αυτό έγινε, είχε να κάνει περισσότερο με το φιλότιμο των συναδέλφων που από οποιαδήποτε σημείο της χώρας σε λίγες ώρες βρέθηκαν στις Καστανιές να προστατεύουν τα σύνορά μας. Σήμερα νομίζω ότι προετοιμαζόμαστε πιο οργανωμένα προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοια εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Έχουμε καινούργια οχήματα, έχουμε νέο προσωπικό στον Εύρο, έχουμε το αυτοματοποιημένο σύστημα των καμερών που εποπτεύουμε και βλέπουμε τα σύνορα στον Εύρο, ναι, την παραποτάμια περιοχή και τα χερσαία τμήματα, έχουμε το φράχτη. Στα νησιά μας έχουμε ένα προσωπικό νέο, 800 νέους συνοριακούς φύλακες που... Αυτοί πλέον είναι τα μάτια μας στα νησιά. Βοηθάνε πάρα πολύ το λιμενικό στο να μπορούμε να εντοπίζουμε εγκαίρως αυτές τις βάρκες πριν μπουν στα εθνικά χωρικά ύδατα για να μπορούμε να κάνουμε τις αποτροπές. Πριν μπουν λοιπόν είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό. Και αυτό γίνεται. Έχουμε λοιπόν ένα πλέγμα ασπίδας προστασίας των ελληνικών συνόρων. Άρα όμως δεν ξέρουμε πώς θα έρθει η Τουρκία. Εγώ, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία, αν θα επανέλθει πολύ πιο οργανωμένη. Χρησιμοποιώντας το μεταναστευτικό τα επόμενα χρόνια γιατί αντιλήφθηκε ότι αυτό που ήθελε να καταφέρει το Μάρτιο του 2020 δεν τα κατάφερε. Να. Και όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά έμαθε και όλος ο πλανήτης ότι εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Όσο αφορά το δεύτερο της επιστημικής κρίσης, κύριε Μόσχη, έχετε απόλυτο δίκιο πλέον ότι, και νομίζω ότι με συζητήσεις με τον κύριο Υπουργό που κάναμε στο παρελθόν υπάρχει μια ανησυχία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν αφορά όμως
καθαρά τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω υπάρχουν οργανισμοί μεγάλοι, υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή ουσιαστικά θα υποδείξει πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη με τον νέο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνι. Συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης. Παρουσία της Γενικής Προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, Ελίζα Μπεθλή. Ο Υφυπουργός και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών συζήτησαν τις νέες αμερικανικές επενδύσεις στην ενέργεια, την καινοτομία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Ο κ. Τσούνης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και τόνισε ότι γίνεται μία από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Για τις νέες προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα συζήτησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, με τον νέο Αμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνι. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους ήταν οι πιθανές νέες αμερικανικές επενδύσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, της ενέργειας, καινοτομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού. Είμαι ευγνώμων που η Ελλάδα είναι τόσο δημιουργικός και αξιόπιστος εταίρος, είπε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός πρέσβης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, πέρα από πυλώνα σταθερότητα στα Βαλκάνια, έχει ακόμα σημαντικότερο ρόλο σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη, την οποία, όπως είπε, ανυπομονεί να επισκεφτεί. Στο στρατιωτικό και ενεργειακό τομέα, οι ΗΠΑ αναζητούν αξιόπιστους εταίρους για να λύσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν και αναπόφευκτα επιλέγει την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πάντα λειτουργεί με τρόπο έντιμο και βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαι ευγνώμων που οι δύο χώρες, οι οποίες είναι φάροι των δημοκρατικών αξιών, εξακολουθούν να κρατούν ψηλά αυτές τις δημοκρατικές αξίες, τόνισε ο κ. Τσούνης. Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και ανέφερε ότι γίνεται μία από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες πόλεις σε όλη την Ευρώπη και προσελκύει γρήγορα επενδύσεις, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους νέους. Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών. Το επικύρωσα αμέσως μετά η υποδοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Πρόεδρο Biden και τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους. Όπως και η έθερμη επιτρότηση της ιστορικής ομιλίας του στο Κογκρέσο από τους γερουσιαστές και τους βουλευτές της φίλης χώρας. Ιδίως μάλιστα η επιτρότηση των αναφορών του στην συνηθιζόμενη κατοχή της Μισής Κύπρου και των αναφορών του στις προκλήσεις στο Αιγαίο που πέραν του αυθαίρετου αναχωρητισμού απειλούν σε κρίσιμες ώρες και τη συνοχή του ΝΑΤΟ και των αναφορών του στην ξεκάθαρη καταδίκη της χώρας της εισβολής στην Ουκρανία και την στήριξη του Ουκρανικού λαού. Είναι άλλωστε η στάση μας αυτή άλλη μια απόδειξη της προσήλωσής μας σε κοινές αρχές μας και της αξιοπιστίας μας ως σύμμαχοι την ώρα που άλλοι επιλέγουν πολιτικές επιτίδη ουδέτερα. Ο κ. Καλαφάτης χάρισε στον πρέσβη την ελληνική έκδοση του βιβλίου «Η Θησαυρή του Αγίου Όρους», με τον κ. Τσούνι να απαντά με ενθουσιασμό «Επιτέλους θα διαβάσω ελληνικά». Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο καλοπέραση, σημαίνει δυστυχώς και προβλήματα. Και επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, πρέπει τουλάχιστον να μαγειρεύουν, ο Στέλιος Βαϊρλής είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών. Κύριε Βαϊρλή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Σάκη, σε εσάς, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Είναι σε εξέλιξη η αντιπυρική περίοδος. Νομίζω ότι καθυστερούμε. Θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με ποια έννοια το λέω, ότι με κλιματική κρίση, με καύσονες, θυμάμαι πέρυσι από 1η Μαΐου, 2 Μαΐου, πόσο ήταν, νομίζω ότι να περιμένουμε να πηγαίνει 1η Μαΐου για να συζητάμε για την πυρική περίοδο στην Ελλάδα, μάλλον... Πάντα είμαστε λίγο πίσω. Φέτος φαίνεται παραπάνω, γιατί ναι, είχαμε και τον κορονοϊό, οπότε μπορούσαμε να τα φτιάξουμε πολύ πιο γρήγορα. Θα με πεις με μάσκες, χωρίς μάσκες... Το εργαλείο υπάρχει ηλεκτρονικά, γίνονται όλα, δεν γίνεται τίποτα διαζώσεις, άρα μπορούσαμε να το δουλέψουμε. Δυστυχώς ακόμα και μέχρι και χθες φτιάχναμε συντονιστικά όργανα για το πώς θα λειτουργήσουμε το καλοκαίρι. Ενώ τελειώνει ο Μάιος, ο πρώτος μήνας αντιπυρικής, στην ουσία δηλαδή έπρεπε να τελειώσουμε από τον Απρίλιο. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να στηθούν νέα συντονιστικά όργανα, αναδιοργανώνεται το όλο σύστημα κάθε φορά? Όχι, απλά οι υπηρεσίες πρέπει κάθε φορά να βγουν και να πούνε τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο για μένα, έτσι. Ναι. Να μας καλούνε 10 η ώρα
το πρωί, όταν όλοι εργάζονται, οι εθελοντές ειδικά, ναι, να πούμε τι εμείς οι εθελοντές. Εμείς το δείχνουμε. Κάθε καλοκαίρι, κάθε μέρα είμαστε εκεί. Mm-hmm. 24 ώρες πολλές φορές. Έτσι, ναι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι καινούργιο στην ουσία. Ναι. Ξέρει ποιος να πει με ποιον τι. Ξέρει ποιος να μιλήσει με ποιον. Στα χαρτιά ναι, στην πράξη όχι. Ναι. Γιατί η πράξη δείχνει ότι πρέπει να φερθείς γρήγορα. Ναι. Έτσι. Το κρίσιμο. Το κρίσιμο. Άρα να περιμένω τηλέφωνο εγώ από ποιον. Αφού εκεί είναι. Τις πιο πολλές φορές, ναι, το αστείο της υπόθεσης είναι αυτό, όταν είμαστε στο συμβάν, μας παίρνουν τηλέφωνο μετά από ώρες ή όταν έχει τελειώσει το συμβάν και μας λένε αν μπορούμε να πάμε. Ναι. Από τα όργανα της περιφέρειας, ναι, των Δήμων, έτσι, ναι, των Δήμων της περιφέρειας. Ναι, γιατί όμως. Δεν είστε χθεσινοί. Η δική σας παραδείγματος χάρη η ομάδα είναι από το 1992, αν θυμάμαι 92, καλά. 92, 93, 96 ξεκίνησαν. Ναι, ναι, ναι. Μια ζωή. Γνωρίζεστε. Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη είμαστε, δεν είμαστε στο Λονδίνο. Ενδεχομένως κάποιος πρέπει να έχει να δείξει ότι είναι μπροστά, ότι είναι εκεί για μένα. Ενώ θα έπρεπε να μην είναι εκεί και να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας, να πω την αλήθεια. Mm. Ο νόμος, οι νόμοι έχουν γίνει χιλιάδες, ο ένας αναιρεί τον άλλον. Δηλαδή είμαστε σε μια Ελλάδα που φτιάχνουμε ένα νόμο και ισχύει ο παραπίσω γιατί ακόμα δεν ισχύει ο καινούριος. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα, γιατί ναι, είμαστε πάλι για νέο νόμο μιλάμε. Ναι, 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 σε αυτή τη φάση είμαστε. Ότι ο νέος νόμος που έγινε ανέρεσε τον παλιό, αλλά ισχύει ο παλιός μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να ισχύει ο νέος. Εντάξει, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπει κάποια τάξη, γιατί έμαθα τώρα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι πήγε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ο Πρωθυπουργός και συνάντησε με τον Υπουργό. Μήπως και ξεκαθαρίσουν κάποια νομίζω ζητήματα. Νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι. Νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι. Το βλέπω ότι δεν περπατάει. Αν θέλανε να περπατήσει, πολύ απλά θα πήγαινε. Ναι. Αν θα βγαίναν όλοι απ' έξω και λέγανε την πυροσβεστική υπηρεσία αυτούς έχεις πάρτους και κάνεις ό,τι θέλεις, ναι, θα τελείωνε όλο το θέμα. Ναι. Το κουμάντο ποιος το έχει, η πυροσβεστική υπηρεσία. Θεωρητικά. Πρακτικά πάλι θεωρητικά. Ναι, γιατί πρακτικά η πολιτική ηγεσία έχει το κουμάντο της πυροσβεστικής. Ναι. Άρα οι πολιτικοί άρχοντες λένε πάρε εκείνον, μην παίρνεις τον άλλον. Όχι πάρε, με ναι, τον τρόπο, τον καλό τον τρόπο. Ακόμα και την ώρα της κρίσης. Αυτοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τα επιχειρησιακά δεν θα κινηθούν από μόνοι τους. Λέει ο νόμος το εξής, ότι αν πας ακάλυστος και πάτε σε ένα ατύχημα, δεν καλύπτεσαι για μια ζημιά που μπορεί να σε τύχει σε σένα. Οπότε πρέπει να περιμένω εγώ τηλέφωνο πότε θα με καλέσουν για να πάω επίσημα. Ναι. Άρα το λογικό είναι να υπάρχει μία εντολή και να λέει 1 Μαΐου, 31 Οκτωβρίου, όποιον χρειαστώ, τον θέλω εκεί, άμεσα. Mm-hmm. Και όχι περίμενε να σε πάρω τηλέφωνο. Να είναι μια καταστροφή που έγινε στην Αθήνα και έχω τον χρόνο να ετοιμαστώ από τη Θεσσαλονίκη να πάω. Συμφωνώ. Όπως ναι, έγινε με το μάτι. Ναι. Πήγαμε και πήγαμε αργότερα. Ναι. Γιατί, οκ, okay, έχεις και τον δρόμο. Αλλά ήμασταν έτοιμοι. Ναι. Έτσι. Έτσι μη γίνεται. Αλλά σε μια κρίση ως έξου θέλω ένα λεπτό. Δεν θέλω παραπάνω από ένα προφανώς λεπτό για να αποφασίσω αν πρέπει να πάω ή όχι. Προφανώς. Το έτσι τηλέφωνο το οποίο μπορεί να έρθει ώρες μετά. Σε τι θα μα έτσι σημεύσει. Έγινε εκεί. Έγινε το βράδυ. Το τηλεφώνημα για να πάμε έγινε το βράδυ. Ενώ εμείς ήμασταν από το μεσημέρι, το πρωί δηλαδή. Εκεί. Μιλάμε για τη χθεσινή, για την περσινή πυρκαγιά. Ναι, ναι. Έτσι. Το καλό έχουν και καλά. Ναι. Και καλά. Το καλό. Έτσι. Ότι μπήκανε τα γκρέιντερ και φτιάχνουν τους δρόμους να γίνουν πιο προσβάσιμοι για τα οχήματα στους έξου. Νωρίς. Αυτό είναι καλό στοιχείο. Σε σχέση με άλλες χρονιές. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε και ένα πολύ ταλαιπωρημένο δάσος. Έχουμε ένα δύσκολο δάσος. Δύσκολο, άρρωστο δάσος, έτσι με τα προβλήματά του. Ναι. Είστε έτοιμοι. Γεννηθήκαμε έτοιμοι. Εμείς οι εθελοντές. Κόσμο έχετε, ναι, υλικοτεχνική υποδομή υπάρχει, καύσιμα υπάρχουν. Καύσιμα, ναι, κάποιοι δήμοι, γιατί τώρα εδώ έχουν να κάνουμε τώρα και με τους δήμους. Ναι. Κάποιοι δήμοι, όπως ο δικός μου, ο Δήμος Νεάπολης Οικειών, μετά έχει δώσει όλα τόσα χρόνια. Mm-hmm. Δεν με έχει αφήσει σαν εδωμάκα, έτσι πάντα, ναι, σαν ομάδα, ξεκρέμαστο ποτέ. Είτε κάψιμα λέγονται Κυριακή βράδυ, γιατί έμεινε το όχημα που και μένει από κάψιμα. Θα έρθει και θα με δώσει. Θα βάλουμε κάψιμα. Ναι. Χώρο για εκπαίδευση. Ό,τι και περνάει από τον Δήμο, το έχουμε. Mm-hmm. Έτσι. Μία καλή κίνηση έγινε από την περιφέρεια με την αγορά κάποιων υλικών, ρούχων που δώσανε σε εθελοντικές ομάδες. Ακόμα και αυτό το καλό δεν έγινε με σωστό τρόπο. Δυστυχώς δεν έγινε με σωστό τρόπο. Ναι. Μπήκαμε όλοι σε ένα τσουβάλι και όλοι
ίσα. Δεν μπορείς να είναι. Δεν μπορούν να γίνει όλα ίσα. Ναι. Πιστοποιημένοι είστε. Ευτυχώς είμαστε. Δεν το λέω για τους τύπους. Όταν λέω πιστοποίηση, εγώ δεν εννοώ να έχει κάποιος ένα χαρτί και να εμφανίζεται ως πτυχιούχος και να το δείχνει. Ουσιαστικά, εννοώ να ξέρει. Σαν και ουσιαστικά αυτό μετράει. Εάν δεν είσαι πιστοποιημένος, δεν σε καλύπτει ο νόμος. Ναι. Έτσι. Μήπως γίνεται να είσαι και πιστοποιημένος και να ξέρεις, που είναι το καλύτερο. Ναι. Ευτυχώς, μετά από δύο χρόνια, φέτος, 29 του μηνός, δίνουν εξετάσεις συγκεκριμένα τα παιδιά. Ναι. Έγιναν οι εξετάσεις. Θα με πεις λόγω κορονοϊού. Mm-hmm. Συμφωνώ. Okay, γίνεται. Αλλά είναι πάλι αργά να είμαστε μέσα στο Μάιο, να τρέχουν όλοι να πιστοποιηθούν, να εκπαιδευτούν. Έτσι. Εμείς δεν περιμέναμε σίγουρα να έρθει και να πει κάνουμε την πιστοποίηση τώρα. Εμείς κάθε Οκτώβριο, από Σεπτέμβριο ετοιμάζουμε το πρόγραμμα, κάθε Οκτώβριο ξεκινάμε και κάνουμε εκπαίδευση όλους τους εθελοντές. Είτε είχε είτε δεν είχε κορονοϊό. Κάτι τελευταίο, πώς μπορεί να βοηθήσει ο πολίτης, τι μπορεί να κάνει. Ο πολίτης, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάρει τηλέφωνο, αν δει καπνό. Να επισκέφτεται το ΣΕΙΞΟΥ σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Όσο πιο πολλά μάτια έχουμε μέσα στο δάσος, τόσο πιο πολλούς για μένα να πω άτυπους πυροφύλακες έχουμε. Μάλιστα. Δεν θα πάει κανένας να βάλει φωτιά αν το δάσος είναι γεμάτο κόσμο. Έτσι, με παιδιά, με γονείς, με οικογένειες. Και καλύτερα ένας συναγερμός χωρίς λόγο παρά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Παρά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Προχθές έγινε ένας συναγερμός στην Κατσιμίδο, που είναι λάστιχο. Συμφωνώ. Να πάμε να τρέξουμε, γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι που έχουμε. Δεν μας έχουν μείνει πολλά στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ο Στέλιος Βαριλής, ο πρόεδρος της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, και στον Νίκο Αβουκάτο, γιατί έχουμε νέα επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Νίκο, καλησπέρα. Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, Σάκη, κυρίες και κύριοι, έκρηξη η κατάσταση έξω από τις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εγνατίας. Λίγη ώρα όμως πριν, στην προσπάθειά τους, τα άτομα που συμμετείχαν νωρίτερα στην πορεία να κατευθυνθούν προς το βιολογικό, αποκόπηκε από δυνάμεις οι οποίες είναι από νωρίτερα εδώ και μεταφέρθηκαν τα άτομα αυτά σε κατεύθυνση προς ανατολικά, πίσω από το Πολυτεχνείο. Ναι. Είχαμε σε εκείνη την στιγμή την χρονική, την συμπλοκή, την εκτόξευση μολότοφ από πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκαν. Αυτό γιατί συνέβη, Νίκο? Έπεσαν σε φραγμό από τα μάτια, να μην, δεν ήθελαν να τους επιτρέψουν να επανέλθουν. Μετά την πορεία τους τα άτομα που συμμετείχαν στο βιολογικό να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο, εκεί αποκόπηκαν, δεν επέτρεψαν η αστυνομία να συνεχίσουν. Ήταν σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου οι αστυνομικές δυνάμεις. Γι' αυτό και όταν αποκόπηκαν τα άτομα που πηγαίναν προς το βιολογικό και κατευθύνθηκαν προς το Πολυτεχνείο, τότε εκεί είχαμε τα επεισόδια, την ρήψη μολότοφ, την απάντηση με δακρυγόνα από την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων. Πριν από λίγα λεπτά, τα ομάδα ατόμων έφτασε εδώ στην πύλη πάνω στην Εγνατία, στην εμπορική πύλη. Βέβαια κατεβήκαν τα στόρια και άρχισαν να πετούν πέτρες, πυρσούς, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι θέλουν να προκαλέσουν ένα σκηνικό έντασης μπροστά εδώ στην πύλη εμπορίου. Να υποθέσω ότι είναι κλειστή η Εγνατία, έτσι. Ακριβώς, είναι κλειστή η Εγνατία πλέον αυτή τη στιγμή. Έχουν μεταφερθεί όμως, όπως είδαμε, άτομα προς την πλατεία Συντριβανίου. Ναι. Εκεί υπάρχει η διακριτική πάλι επιτήρηση των αστυνομικών δυνάμεων και σίγουρα είναι μια δύσκολη νύχτα από τη χρήση των δακρυγόνων και όλο αυτό το σκηνικό που προηγήθηκε. Πραγματικά είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, εντός και εκτός των πανεπιστημίων. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Αβουκάτος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν γενικότερα ζητήματα στο κέντρο, τα οποία αφορούν και στο κυκλοφοριακό. Δυστυχώς κλείνουμε άσχημα το δελτίο μας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ας ελπίσουμε ότι το δελτίο καιρού που θα ακούσετε αμέσως μετά θα έχει να πει ευχάριστα πράγματα. Εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά λίγο νωρίτερα, στις 8:30 με αναλύσεις.